Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας συνεχάρει για την μεγάλη παγκόσμια επιτυχία τον Σταύρο Καστρινάκη, που κατέριψε το ρεκόρ στα 146 μέτρα της ελεύθερης κατάδυσης με εναλλασσόμενα βάρη. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς οι οποίοι προσφέρουν στην προβολή της Καλαμάτας, στη διεθνή προβολή της Καλαμάτας. Και μέσα σε αυτούς εντάσσω τον κύριο Καστρινάκη. Όλοι σήμερα διαβάσαμε στις αθηναϊκές εφημερίδες και πριν από αρκετές ώρες μάθαμε για το μεγάλο του επίτευγμα. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην ελεύθερη κατάδυση, στο βαθύτερο σημείο του μεσσηνιακού κόλπου. Ένα επίτευγμα που είχε παγκόσμια προβολή. Δηλαδή έμεσα έχει παγκόσμια προβολή η Μεσσηνία, ο Μεσσηνιακός Κόλπος και η Καλαμάτα, όπου πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο αθλητικό επίτευγμα. Και χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι ο κύριος Καστρινάκης με τη διεθνή του εμβέλεια θα βοηθήσει στο άμεσο μέλλον, φαντάζομαι ότι θα ανακοινώσει σχετικά, η Καλαμάτα να γίνει ένα σημείο αναφοράς για την ελεύθερη κατάδυση. Ο Μεσσηνιακός Κόλπος ως θάλασσα προσφέρεται για αυτού του είδους τα αθλήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και είναι αθλήματα τα οποία προσφέρουν σε οικονομικό επίπεδο πέρα από την όποια προσφορά σε αθλητικό επίπεδο. Κύριε Καστρινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά στην πόλη μας, για την προσφορά στον αθλητισμό, για το γεγονός ότι μας προβάλλατε διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Γι' αυτό από την αρχή σας εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου. Εύχομαι όλο και ψηλότερα. Ο Σταύρος Καστρινάκης φιλούσε για το τέλος μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για την πόλη της Καλαμάτας, αφού είναι η μόνη πρόταση που έγινε αποδεκτή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία σε επίπεδο ασφάλειας για να φιλοξενήσει το Σεπτέμβριο του 2016 για τρίτη χρονιά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης. 24 ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση και από την Ομοσπονδία έχει έρθει πλέον η ανακοίνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτιστα, καταρχήν όλο τον κόσμο ο οποίος μου έστειλε ευχές, μου συμπαραστάθηκε, ήταν εκεί τόσο μέσω ίντερνετ, όσο μέσω μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνημάτων και ουσιαστικά πλαισίωσε αυτή την προσπάθεια που έγινε χτες. Αυτή η προσπάθεια έγινε, όπως έχουμε δηλώσει, στο τέλος της πρώτης σεζόν, της πρώτης καλοκαιρινής σεζόν, γιατί εμάς το καλοκαίρι τέλειωσε χτες, με μόνιμη παρουσία πλέον στην Καλαμάτα ως ελεύθερη κατάδυση. Ήταν ένα καθόλου επιτυχημένο ρεκόρ. Έχει γίνει σχετική ανακοίνωση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εγώ το μόνο το οποίο θα ήθελα ήταν να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει αυτό το ρεκόρ, από άποψη δημοτικών αρχών, όπως πάντα από το 2010 όταν πρωτοήρθαμε στην Καλαμάτα, μας έχουν αγκαλιάσει, ο κύριος Δήμαρχος ήδη το εξέφρασε, είχαμε την αμέριστη υποστήριξη του Δημάρχου, όλων των φορέων του Λιμενικού Ταμείου μέσα από τον Χάρη το Βιεννή, είχαμε την υποστήριξη σε τομείς που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι οποίοι ήταν το θέμα της ασφάλειας, και είχαμε παρουσία του Παναγιώτου Γιαννόπουλου, του γιατρού που κάλυπτε τον αγώνα, με κάλυψη από το νοσοκομείο Καλαμάτας και από την ομάδα διάσωσης Μεσσηνίας, με τους φίλους μου το Θανάση και το Χρήστο, οι οποίοι ήταν παρόντες και σε αυτό το ρεκόρ μου. Όλους αυτούς θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά χτες ήμασταν όλοι μία ομάδα και καταφέραμε μαζί να πετύχουμε αυτό το στόχο. Το μόνο άλλο που θα ήθελα να δηλώσω απόψε είναι ότι πριν λίγες εβδομάδες, απλά το κράταγα για να το ανακοινώσουμε έτσι συνολικά, δόθηκε ουσιαστικά το πρώτο πράσινο φως στην Καλαμάτα, επειδή για άλλη μια χρονιά έχουμε ζητήσει για το 2016 να αναλάβουμε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της AIDA International, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, και δόθηκε το πράσινο φως με έναν ιδιόρυθμο τρόπο, επειδή η πρότασή μας ήταν η μόνη
η οποία έγινε από θέματα ασφάλειας και τεχνικής υποδομής αποδεκτή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το μόνο που περιμένουμε είναι και την επικύρωση από όλες τις χώρες μέλη της Ομοσπονδίας, που ουσιαστικά από τη στιγμή που είναι η μόνη πρόταση η οποία προωθεί η Ομοσπονδία, πρόκειται και να γίνει. Οπότε στο μέλλον θα έχουμε το Σεπτέμβριο του 2016 για τρίτη χρονιά Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης στην Καλαμάτα. Εγώ προσωπικά ως οργανωτής θα επιδιώξω να πάνε όλα πολύ καλά και να βοηθήσω την ελληνική εθνική ομάδα όσο γίνεται. Τώρα η θέση μου αν θα είναι μέσα στο νερό ή έξω, αυτό θα το δούμε του χρόνου. Η συνέντευξη τύπου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο αφού μάθαμε που αφιέρωσε ο Σταύρος Καστρινάκης το παγκόσμιο ρεκόρ.